Σε αδιέξοδο κατέληξε η χθεσινή σύσκεψη των φορέων της εκπαίδευσης για το οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο νομός Ρεθύμνου αναφορικά με τη σχολική στέγη. Το ενδεχόμενο απογευματινής βάρδιας είναι πλέον ορατό για πρώτη φορά στο νομό, αφού ο μαθητικός πληθυσμός είναι δυσανάλογος των σχολικών αιθουσών. Στα λύκεια του νομού, γιατί υπάρχει μια συσσόρευση από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακούς δήμους στα λύκεια της πόλης, που όπως όλοι γνωρίζουμε έχει να κτιστεί σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο στην πόλη του Ρεθύμνου γύρω στα 20 χρόνια. Έσχατη λύση είναι η ενοικίαση χώρων ή οι λιώμενες αίθουσες, κάτι στο οποίο διαφωνούν κάθετα στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί. Με δυναμικές κινητοποιήσεις προειδοποιούν οι καθηγητές των γυμνασίων και των λυκείων του νομού Ρεθύμνου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι ίδιοι είναι κάθετα αντίθετοι στο ενδεχόμενο της απογευματινής βάρδιας, όπως επίσης και στο στρίμωγμα 30 σχεδόν μαθητών σε στενές αίθουσες διδασκαλίας. Χώροι προς ενοικίαση που δεν προτάθηκαν, όχι. Η εκπαιδευτική κοινότητα καταρχάς είναι αντίθετη. Το συζητάει ο Σύλλογος ιδιαίτερα των καθηγητών, αν είναι μία λύση ανάγκης και μία πρόσκαιρη, να μην είναι μία μόνιμη λύση. Σίγουρα δεν συμφωνούμε κανείς σε μία μόνιμη λύση ενοικίασης χώρου. Αντίθετοι εμφανίζονται και με τα υπεράριθμα τμήματα που, όπως λένε, θα αποτελέσουν πλήγμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διαφωνίες, μάλιστα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και η αδυναμία συνύπαρξης των παιδιών του γυμνασίου με τα παιδιά του δημοτικού διωγγώνουν το πρόβλημα. Το ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ή το βασικό πρόβλημα στον νομό, στην πόλη, είναι η έλλειψη οικοπαίδων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ποιοι ευθύνονται και γιατί σε αυτό. Αλλά και η κρατική εξουσία νομίζω ότι πρέπει να σκέψει αυτό. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο, το να χτίσει σχολείο είναι το οικόπεδο. Το πρόβλημα όμως και το μεγάλο είναι η αξία του οικοπαίδου. Δεν είναι το να χτίσει το σχολείο. Το οικόπεδο στοιχίζει περισσότερο από ό,τι όλοι γνωρίζουμε τώρα πια τα οικόπεδα υγιής στο Ρέθυμνο έχει φτάσει στα ύψη. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Ωστόσο, ως προσωρινή λύση γίνεται δεκτό το ενδεχόμενο ενοικίασης χώρων από τους καθηγητές με την προοπτική ότι του χρόνου θα είναι έτοιμο το γυμνάσιο στον Τίμιο Σταυρό, το Μουσικό Γυμνάσιο αλλά και το Σχολείο Ατσιποπούλου.